Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απαρέκκλητα θα εφαρμοστεί ο νόμος 2190 για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Τύπου Ευάγγελος Βενιζέλος όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε υπουργικές διαμάχες για το ζήτημα αυτό. Οι προσλήψεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γίνονται με τα αυστηρά κριτήρια που θεσπίζει ο νόμος και ουδής έχει το δικαίωμα να παίζει με το μέλλον των νέων ανθρώπων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση δημοσιογράφου για σημερινά δημοσιεύματα περί διαμάχης υπουργών για τις προσλήψεις τόνισε ότι με το επαγγελματικό μέλλον νέων ανθρώπων και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης για όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν μπορεί κανείς να παίζει. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των προσλήψεων καθορίζεται με βάση τις υπαρκτές ανάγκες οι οποίες αξιολογούνται πάρα πολύ αυστηρά. Η σπίσμα διαφόρων που έκαναν προβλέψεις και κυρίως διοχέτευσαν κατά καιρούς ένα κλίμα κινδυνολογίας, ο νόμος 2190. Ο νόμος προπονεί, ισχύει και εφαρμόζεται και εφαρμόζεται κατά τρόπο πανηγυρικό στον πιο κρίσιμο θεσμό του που είναι ο πανελλήνιος διαγωνισμός για την πρόσληψη υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εξάλλου, ο Υπουργός Τύπου, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη προεδρολογία αλλά και σε δηλώσεις για χειρισμούς εθνικών θεμάτων που εμπλέκουν και το όνομα του Προέδρου, τόνισε ότι οφείλουμε όλοι να περιβάλλουμε με τον επιβαλλόμενο σεβασμό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον θεσμό. Ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ότι οποιαδήποτε διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος θα αρχίσει μετά την εκλογή του νέου Προέδρου. Όλοι οφείλουμε να περιβάλλουμε και περιβάλλουμε με τον απόλυτο σεβασμό μας και τον θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και το πρόσωπο του εν ενεργεία Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Οι κανόνες εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι σαφείς, λιτοί και περιλαμβάνονται όλοι στο Σύνταγμα της χώρας. Η δε πρωτοβουλία αναθεώρησης του Συντάγματος ανήκει στην Βουλή των Ελλήνων, άρα στην πλειοψηφία που κάθε φορά απαιτείται και το ΠΑΣΟΚ έχει πει κάθε επανάληψη ότι η διαδικασία αυτή θα κινηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στο σχέδιο πόλης εντάσσονται 86.000 στρέμματα γης σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Βούλγαρης, οι καταδαφίσεις των αυθαιρέτων θα συνεχιστούν. Με τις νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης εκτιμάται ότι περισσότεροι από 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να βγάλουν νόμιμη οικοδομική άδεια ύστερα από περίπου 2 χρόνια. Οι περιοχές της Αττικής, της Χαλκιδικής, της Πιερίας, στο νομό της Λάρισας, στο νομό της Ηλίας. Έχουμε επίσης το νομό της Λέσβου και στη Λίμνο, γιατί σε αυτή την δεύτερη ανάθεση προχωρούμε σε προδομήσεις και παραδοσιακών οικισμών. Πρόκειται για περιοχές δεύτερης και τρίτης κατοικίας. Αμέσως μετά την εκπόνηση των μελετών, οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων θα πρέπει να καταβάλουν τις ανάλογες εισφορές σε γη και χρήμα ώστε να νομιμοποιηθούν τα κτίσματά τους. Όσον αφορά τις καταδαφίσεις, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Αλέκος Βούλγαρης, θα συνεχιστούν. Θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία και με τους νέους πια εκλεγμένους προέδρους των νομαρχιακών της δευτεροβάθμιας μας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Μερικά από τα αυθαίρετα, όπως αυτά που καταδαφίστηκαν πρόσφατα στη Γλυφάδα, ήταν εστία και άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Υπήρχε κάποια διακίνηση ναρκωτικών στην νεολαία της περιοχής. Δέχεστε απειλήσεις για τη ζωή σας? Υπήρξαν, αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο κάποια συζήτηση. Ακόμη ένας νέος άνθρωπος προστέθηκε στη λίστα των νεκρών από ναρκωτικά. Ο 28χρονος Γεώργιος Βασιλιάδης βρέθηκε το πρωί σε κόμμα μέσα σε διαμέρισμα φίλου του στην Καλλιθέα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 28χρονος Γιώργος Βασιλιάδης από τη Δράμα τους τελευταίους μήνες φιλοξενείται στο σπίτι του Γιώργου Αδητίδη από το Καζακστάν στην οδό Δημητρακοπούλου 47-49 στην Καλλιθέα. Στις 10 το πρωί η γυναίκα του Αδητίδη τον βρήκε σε κωματώδη κατάσταση και τον μετέφερε στο κρατικό Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως δήλωσε ο φίλος του θύματος στην αστυνομία, ο Βασιλιάδης χθες το βράδυ είχε καταναλώσει 2 κουτιά χάπια υπνοστεντών. Κυκλοφορούσε στην πλατεία Βαβάκη, έτσι το είχα συναντήσει κανένα δύο φορές δηλαδή. Ήταν από παλιά στην ιστορία που έχει μπλέξει. Φαινόταν δηλαδή ότι ξέρεις, δεν έχει πολύ ζωή μπροστά του. Ο Γιώργος Βασιλιάδης είναι το 10ο θύμα των ναρκωτικών από την αρχή του χρόνου. Ο ψυχοπαθής του Ζεφυριού, που εδώ και μερικές μέρες τώρα κατατρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής αυτής της Αττικής, έκανε πάλι την εμφάνισή του τα μεσάνυχτα. Βγήκε στους δρόμους και άρχισε να χτυπάει πόρτες και να επιτίθεται στους περαστικούς.
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Ζεφυρίου μετά την επανεμφάνιση του ψυχοπαθή που συνεχίζει να σπέρνει τον πανικό στις γειτονιές των Τζιγκάνων, κρατώντας ένα τσεκούρι στο χέρι. Πολύ γρήγορος. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος άνθρωπος. Πρώτη φορά έχω δει έτσι. Ξημερώνουμε, 10 βράδυ έχουμε τώρα. Έχει πάρει τα παιδιά ηλικίας 8 και 10 χρονών και κυνήγει. Τα μεσάνυχτα έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον είδαν να περιφέρεται στους δρόμους και στη συνέχεια να εισβάλλει στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σκαρφαλώνει αετός, όπου είναι και να. Σκαρφαλώνει 2 μέτρα και. Σκαρφαλώνει. Είναι 2 μέτρα και. Απλά φοράει μια καμπαρδίνα από πάνω του και από κάτω είναι γυμνός. Που έχει ένα κεφάλι μεγάλο. Τέρας, τι να σας πω. Λίγο αργότερα το ίδιο άτομο επιτέθηκε κατά του 44χρονου Παρασκευά Μπαξεβάνη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν έξω από το σπίτι του στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου και στην προσπάθειά του να αμυνθεί, κρατώντας ένα τενεκέ, τραυματίστηκε ελαφρά στο δάχτυλο. Τον κυνήγησαμε 5-6 άτομα, μέχρι να πάμε τα 30 μέτρα όπως σας είπα προηγουμένως, αυτός έχει φτάσει στα 500, ήταν πολύ μακριά. Ήμασταν πίσω του. Ήταν χτυπημένος στα πόδια και πάνω στην άσφαλτο, πάνω στη λάσπη, πάνω σε πατώματα έχουν δει τα πόδια του ματωμένα. Χτυπημένος από τα σκαρφαλώματα που κάνει. Δεν, μάλλον από τα σκαρφαλώματα. Εμείς εδώ στο Ζεφύρι δεν τον έχουν χτυπήσει, γιατί άμα τον χτυπούσαμε με την καραμπίνα ή με κάτι άλλο θα μπορούσαμε να τον πιάσουμε. Ζημιές 6 εκατομμυρίων δραχμών προξένησε πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 20 το πρωί σε αποθήκη μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων και σιδερικών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 63 στον Ταύρο. Τη φωτιά που προκλήθηκε σύμφωνα με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής πιθανότατα από διαρροή σόμπας υγραερίου έσβησαν ύστερα από μία ώρα 25 πυροσβέστες και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Για να περάσουμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με κυρίαρχο θέμα τη σεισμική δραστηριότητα στην Ιαπωνία. Νέος ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ίσο Χοκάιντο. Θύματα οι ζημιές δεν αναφέρθηκαν. Οι αρχές όμως προειδοποίησαν για πάλι ροϊκό κύμα. Νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο εναντίον θέσεων της φιλοειρανικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέλη της οργάνωσης κίδευσαν έναν από τους άντρες τους που σκοτώθηκε στην προηγούμενη αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών. Πυκνός καπνός σκεπάζει την πόλη να μπατήγει, οι δρόμοι είναι έρημοι, ενώ στα βομβαρδισμένα σπίτια οι κάτοικοι απομακρύνουν θράσματα από βίδες και ρουκέτες. Μακροχρόνιος θα είναι ο πόλεμος στην Τσετσενία, καθώς παρά την πτώση του προεδρικού μεγάρου στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων συνεχίζονται οι μάχες στον Γκρόζνη. Παράλληλα, ξέσπασαν νέες συγκρούσεις σε περιοχές του Καυκάσου. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Παύλ Γκρατσόφ απέρριψε κάθε πιθανότητα εκεχηρίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εκεχηρία, μόνο ένα τελεσίγραφο, μία λευκή σημαία και η παράδοση όπλων και εξοπλισμού, δήλωσε. Απευθείας συνομιλίες με τους Σέρβους της Βοσνίας ζήτησε από τη μουσουλμανική κυβέρνηση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βόρεν Κρίστοφερ σε επιστολή του προς τον Αλί Αιζετμπέκοβιτς. Όμως κάτι τέτοιο θα παραβίαζε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αποκλείει επαφές μεταξύ των εμπολέμων χωρίς την παρουσία παρατηρητών. Στη Βοσνία οι εμπόλεμοι αντίλαξαν και πάλι εχμαλό τους στα πλαίσια της συμφωνίας εκεχηρίας, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Μπίχατς. Στην Ιαπωνία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια του Κόμπε παρά το χρόνο που έχει περάσει από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, 4.609 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι τραυματίες ανέρχονται σε 23.700, ενώ αγνοούνται 630 άτομα. Μεταξύ των νεκρών είναι και 120 ξένοι, οι περισσότεροι Κορεάτες. Οι Ιάπωνες επιστήμονες ανακοίνωσαν σήμερα ότι αν ο σεισμός συνέβαινε στο Τόκιο αντί του Κόμπε, οι νεκροί και οι τραυματίες θα έφταναν τους 860.000. Πάντως οι κάτοικοι της Ιαπωνικής πρωτεύουσας ζουν με το φόβο ενός μεγάλου σεισμού και οι πωλήσεις πυρήμαχων σάκων επιβίωσης και σκηνών έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ πολλοί σχηματίζουν στα σπίτια τους από θέματα νερού και τροφίμων. Και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Τη μεταβίβαση 1.200 περίπου βρέφων υπηακών και παιδικών σταθμών στην τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώτο βήμα για την αποκέντρωση ανακοίνωσαν σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κώστας Κανδαλίδης και ο Υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μανώλης Κουλάκης. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ημερίδας που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κρατικών Παιδικών Σταθμών με θέμα Κρατική Παιδική Σταθμή Παρόν και Μέλλον. Με βάση τις διατάξεις του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε το Μάιο για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, 1.200 περίπου βρέφων υπηκοί και παιδικοί σταθμοί μεταβιβάζονται στους Δήμους ή στα Συμβούλια της περιοχής. Η μεταβίβαση θα έχει διοικητικό χαρακτήρα προς το παρόν, ενώ το Υπουργείο Υγείας θα εξακολουθεί να έχει τον εθνικό σχεδιασμό, τον επιστημονικό έλεγχο και τη γενικότερη εποπτεία.
Ακόμη, όπως δήλωσε ο κ. Κουλάκης, 1.300 νηπιαγωγοί θα διοριστούν για να καλύψουν κενές θέσεις. Τα κεκτημένα δικαιώματα των υπαλλήλων, η μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη θα συνεχίσει να βρίσκεται στα πλαίσια της λειτουργίας των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Τα συνταξιοδοτικά, τα ασφαλιστικά και όλα αυτά. Εκείνο που έχουν να περιμένουν είναι μόνο καλύτερους όρους. Βγήκαν οι προκηρύξεις των 1.300 θέσεων προσωπικού που θα διορίσουμε στους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν τεράστια κενά. 4.300 κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σκοπός της ημερίδας είναι να δείξουμε την αγωνία μας για τη δραματική κατάσταση των κρατικών παιδικών σταθμών. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις 3.000 νηπιαγωγών και 2.000 βοηθητικού προσωπικού. Τα παιδιά των εφημεριδοπολών που αρίστευσαν κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο βραβεύτηκαν χθες όπως κάθε χρόνο κατά την τελετή κοπής της πίτας των μελών της Ένωσης. Συνολικά βραβεύτηκαν 88 παιδιά εφημεριδοπολών. Τα βραβεία συνοδεύτηκαν από χρηματικά έπαθλα που εξασφαλίστηκαν από τις προσφορές των μελών της Ένωσης αλλά και των εκδοτών των πρακτορείων διανομής τύπου. Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο υφυπουργός τύπου Τηλέμαχος Σιτήρης, βουλευτές, ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος της ΕΣΥΑ Δημήτρης Γλαβάς και άλλοι επίσημοι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον καιρό. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν αύριο στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει λιακάδα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 13 και 9 βαθμούς αντίστοιχα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Καλό σας βράδυ.